Καταρχήν, η γυναίκα πού είναι τώρα, κύριε Βούλγαρη, και σε ποια κατάσταση? Είναι σε προστατευόμενο περιβάλλον. Ναι. Παρακολουθείται από τις κοινωνικές λειτουργούς. Είναι σε συνεργασία με το συγγενικό της περιβάλλον οι υπηρεσιακές δομές του Δήμου μας. Mm-hmm. Και από εδώ και πέρα πλέον θα είναι σε περίοδο προστασίας συγκεκριμένη και αρχίσαν τα πρώτα βήματα της κοινωνικής ένωσης. Έχει συνέστηση του τι έχει συμβεί? Έχει και καλή επικοινωνία με τις κοινωνικές λειτουργούς που παραδέθηκαν από τις 18 Ιουνίου μετά το θάνατο της μητέρας. Ναι. Και οι οποίες αναγνώρισαν και το περιστατικό του κοινωνικού. Κοιτάξτε τώρα, εδώ όλη αυτή η ιστορία εσείς έχετε αναλάβει τώρα, αλλά φαίνεται ότι ήταν και για πολλούς κοινό μυστικό. Δηλαδή και η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί κάποια φορά στο παρελθόν, το ήξερε ότι υπήρχε αυτή η γυναίκα μέσα εκεί. Και οι συγγενείς που ενδεχομένως κάποιοι ήθελαν να αντιδράσουν δεν αντέδρασαν. Και η γειτονιά, και βλέπουμε και ένα σπίτι που δεν ξέρω τώρα, δεν είμαστε και εκεί και δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε. Περιγράφεται λίγο ως φρούριο. Τελικά αυτή η γυναίκα ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι, ναι, ηθελημένα, δηλαδή με έναν τρόπο που δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί, ή την κρατούσαν με το ζόρι μέσα? Κατ' εκτίμηση και εικάζοντας ότι με συνεργασία με τη μητέρα της, ζώντας σε ένα περιβάλλον μιας οικογενειακής κατάστασης που ας πούμε ήταν πυρηνική οικογένεια με τις δυναμικές της δικές της, και φυσικά επειδή και από το ρεπορτάζ όπως προέκυψε χθες, γιατί και από εκεί παίρνουμε και εμείς κάποιες ειδήσεις και πληροφορίες, ότι έβγαινε και τα πετούσε τα σκουπίδια, ήταν σε καλή κατάσταση. Κύριε Βούλγαρη, είναι όμως απορίας άξιων πώς γίνεται επί 42 χρόνια ο Δήμος να μην ήξερε τίποτα? Δεν μιλάμε για έναν και δύο μήνες. Μιλάμε από το 1980. Από 9 χρονών δεν πήγε σχολείο. Δεν το αναζήτησε κανένας αυτό το παιδί? Λοιπόν, το σχολείο είναι υποχρεωτικό. Βέβαια. Επειδή ταυτόχρονα είμαι και εκπαιδευτικός και μάλιστα με καμιά 43 χρόνια υπηρεσίας, προσφάτως έχω φύγει. Κοιτάξτε, τα σχολεία σίγουρα έχουν τη δυναμική της αναζήτησης και προσωπικά το έχω κάνει, άρα φαντάζομαι και αναζητήθηκε προφανώς από τα σχολεία εκείνου του καιρού. Σίγουρα δεν υπήρχαν ενδιάμεσα ειδομένες. Σε τι κατάσταση βρέθηκε η γυναίκα αυτή? Όταν την βρήκαν οι κοινωνικοί φορείς, ήταν τρομαγμένη? Σε και το περιβάλλον πώς ήταν επίσης? Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα και τέτοια περιγραφή από τα λίγα που μπορούν να μεταφέρουν λόγω του συμβάντους και λόγω των προσωπικών δεδομένων. Ξέρετε, η κοινωνική λειτουργία είναι πάρα πολύ δύσκολη στη μεταφορά προσωπικών ειδήσεων. Ναι. Κύριε Βουλγαρή, υπάρχουν στοιχεία ότι επισκεπτόντουσαν κόσμο στο σπίτι, άλλος κόσμος ποτέ το σπίτι, υπάρχουν τέτοια στοιχεία? Από ό,τι φαίνεται υπήρχε ένα συγγενικό περιβάλλον που συγκεκριμένα πρέπει να είχε επισκεψιμότητα το σπίτι. Άρα προφανώς το ξέρανε κι άλλοι αυτό. Προφανώς, το ότι δεν μεταφέρθηκε κάτι προς τις υπηρεσίες της πρόνοιας, είτε εκείνου του καιρού είτε σε νεότερο καιρό, που συνήθως πληροφορούμαστε πάρα πολλά περιστατικά από τη γειτονιά και προστρέχουμε προς βοήθεια του οποιοδήποτε συνανθρώπου μας, είτε ο ίδιος μας καλεί είτε η γειτονιά. Αυτή η γυναίκα σήμερα έχει εκδώσει ποτέ ταυτότητα? Δηλαδή είναι πολίτης? Υπάρχει για την πολιτεία? Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Αν τα νομιμοποιητικά της. Ναι, αλλά για να πάρει τα αντίστοιχα υπάρχουν επιδόματα, πρέπει να έχει ταυτότητα. Δηλαδή, αυτή τη γυναίκα πρέπει να ζήσει κάπως από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα η πρόνοια θα κατευθύνει ακριβώς προς αυτόν τον ορίζοντα τα δικαιώματα και ουσιαστικά θα αποκτήσει όλα εκείνα που ενδεχόμενα. Μπορεί να ενταχθεί μετά από τόσα χρόνια στην κοινωνία? Προσωπικά, προσωπική εκτίμηση, θα έλεγα ότι πάντα είναι δύσκολη η ένταξη στις μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες. Θέλει κιόλας. Θα ρω ότι με βοήθεια, γιατί το κοινωνικό πλέγμα των δικών μας υπηρεσιών, ναι, δεν είναι μονοδιάστατο. Συνεργαζόμαστε με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και της πρόνοιας, και η πρόνοια δηλαδή του Δήμου, και με την πρόνοια της περιφέρειας και με τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και ό,τι περιλαμβάνει αυτό το κοινωνικό πλέγμα όπως ακριβώς είναι νομοθετημένο, το οποίο να είναι υποφελία του οποιοδήποτε πολίτη ο οποίος είτε μας πληροφορούμαστε γι' αυτόν, είτε ο ίδιος, λοιπόν, κύριε Βούλγαρη, και την υποστήριξή μας.